24 ώρες μετά, οι δρόμοι στέγνωσαν και η στάθμη του νερού στα ποτάμια υποχώρησε. Όμως τα λασπόνερα που κάλυψαν σπίτια και περιουσίες, αλλά και οι καλλιέργειες και τα ζώα που χάθηκαν στα νερά, καθώς και οι υποδομές που διαλύθηκαν, είναι η σκληρή εικόνα της επόμενης ημέρας στο Ρέθυμνο. Μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση, γιατί αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Τόση δύναμη το νερό, δεν το πίστευα αν δεν το βλέπα. Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά ο ποταμός ακόμα τρέχει με τη φόρα. Χρειάζεται υπομονή, με τη φύση δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, ότι μπορούμε να συμβάλλουμε εδώ στον κόσμο να το βοηθήσουμε. Στον νομό Ρεθύμνου που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αρχές και πολίτες σηκώνουν και πάλι τα μανίκια για να επουλώσουν τις πληγές που άνοιξε η πρωτοφανής κακοκαιρία. Η αποτίμηση γίνεται από σήμερα το πρωί. Ήδη τα συνεργεία της περιφέρειας, όλη η μηχανική είναι έξω. Έχει υποστεί ζημιές στο επαρχιακό δίκτυο, έχει υποστεί καθυζήσεις. Οι όγκοι του νερού ήταν τεράστιοι από τα βουνά, με αποτέλεσμα να φέρνουν πάρα πολλά φερτά υλικά. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι κάτοικοι στους δήμους Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου κυρίως πήγαν στις περιουσίες τους για να καθαρίσουν και να αποκαλύψουν το μέγεθος των καταστροφών. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα ενός σπιτιού που η δύναμη του Αρκαδιώτη ποταμού που υπερχείλησε το σήκωσε στη θέμελα, αλλάζοντάς του κυριολεκτικά θέση. Άλλοι πάλι με σκούπες και λάστιχα έβγαζαν τα λασπόνερα ακόμα και από τους δρόμους. Αξίζει να πούμε ένα μπράβο στους υπαλλήλους του Δήμου που ευτυχώς τα φράτια είναι καθαρά, αλλιώς δεν θα ξέραμε κι εμείς πού θα βάζαμε το νερό. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διώξουμε το νερό μακριά από τις περιουσίες μας. Είχε γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και είχαν μεγαλώσει τα ρέματα που μπορούσαν να χωρέσουν μεγάλο όγκο νερού. Όμως είναι απίστευτο που δεν χωρέσε το νερό. Στον Αρκαδιώτη καταστράφηκε, έπαθε μεγάλη ζημιά στη γέφυρα. Θα κλείσει για μεγάλο διάστημα διότι υπάρχει πρόβλημα στατικότητος. Ήταν κοπέλια γύρω-γύρω, πήραμε τα παιδιά, εξαφανιστήκαμε και δόξα τω Θεώ τη βγάλαμε. Δέντρα, ελαιώνες ξεριζωμένα. Ζώα από φράκτες μέσα παρμένα. Το μεσημέρι στο πέραμα Μυλοποτάμου, το κυβερνητικό κλιμάκιο που άκουσε την αγωνία κατοίκων και αρχών, υποσχέθηκε διαδικασίες εξπρές για την ανακούφιση των πληγέν των πολιτών. Θοδωρής Λιβάνιος, Γιάννης Κεφαλογιάννης και Ανδρέας Λικουρέντζος κάλεσαν τις αρχές του Ρεθύμνου να κάνουν μια αναλυτική καταγραφή των ζημιών και να στείλουν τους φακέλους τους στα Υπουργεία για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός της επιχορήγησής τους και για τα έργα υποδομών που πλέον δεν υπάρχουν. Θα ενισχύσουμε χρηματικά τους Δήμους για αποκατάσταση των πρώτων ζημιών και φυσικά το σημαντικό είναι πλέον να θωρακίσουμε με έργα υποδομής στην περιοχή, ώστε να μην επαναλαμβάνονται σε τόσο συχνά διαστήματα μεγάλες καταστροφές. Θα ανακοινωθούν τα μέτρα συνολικά από την κυβέρνηση μαζί με όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Προφανώς όποιος έχει κύρια κατοικία και έχει πρόβλημα διαμονής μπορεί να πάρει τα 600 ευρώ από το Δήμο για έξοδα πρώτης ανάγκης και να αποζημιωθεί ως 6.000 ευρώ για έξοδα οικοσκευής. Και σε συνεργασία κυρίως με το Υπουργείο Εσωτερικών θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις αποκαταστάσεις και στις γρήγορες εκταμιεύσεις χρημάτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πρώτες ανάγκες που έχουν οι Δήμοι εδώ στην Κρήτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο σύνολο του νομού είναι κυρίως το αγροτικό δίκτυο που πλέον εξαφανίστηκε από το χάρτη, με τους αρμόδιους υπουργούς να δεσμεύονται ότι το πρόγραμμα Τρίτσης θα είναι σωτήριο. Δίκτυα ίδρυυσης και αγροτικά δίκτυα έχουν καταστραφεί και εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες ζημιές. Και να φανταστούμε ότι όλες αυτές οι ποσότητες νερού μαζί με τον υπόλοιπο όγκο του Ψιλορίτη κατέβηκαν και εδώ στα Παιδινά και έκαναν αυτές τις μεγάλες καταστροφές. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για αποκατάσταση της αγροτικής οδοπίας, όπως είναι το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, και θα είμαστε σε συνεργασία και τις επόμενες ημέρες με όλους τους δημάρχους της περιοχής προκειμένου να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Στο Ρέθυμνο πάντως και μέχρι νεοτέρας έχει διακοπή κυκλοφορία στη γέφυρα Αλεξάνδρου Χάνη, στη γέφυρα του Αρκαδιώτη ποταμού στο Σταυρωμένο και στην περιοχή του Καμπανού στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα.